Στο παζάρι του Απόστολου Παύλου θα μπορέσουν να συμμετάσχουν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν. Αυτό αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου σε μια απόπειρα να τονωθούν τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων. Ένα από τα θέματα που είχαμε ήταν για το πανηγύρι μεθαύριο στις 29 Ιουνίου του Αποστόλου Παύλου. Επειδή η οικονομική κατάσταση και επειδή τα μαγαζιά έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η απόφαση που πήραμε και την ανακοινώσαμε στον Εμπορικό Σύλλογο και την ανακοινώσαμε στο Δήμαρχο, γιατί από το Δήμαρχο εξαρτάται, είναι ότι εμείς να ενημερώσουμε τα καταστήματά μας, όποιο κατάστημα θέλει και όποιος θέλει, με ένα συμβολικό τίμημα να φτύσει ένα μπάγκο και να μην υπάρχουν αυτοί που έρχονται, οι διάφοροι ξένοι και έρχονται τις ημέρες του πανηγυριού εδώ και πουλάνε. Εμείς από σήμερα θα βγάλουμε μια ανακοίνωση και θα ανακοινώσουμε όποιο κατάστημα θέλει, και αυτό ανακοινώνω και τώρα, μπορεί να δηλώσει τον Εμπορικό Σύλλογο και το ενδιαφέρον του και να συμμετέχει στο πανηγύρι αυτό. Αν ο αριθμός είναι τέτοιος, ίσως αποφύγουμε να μην έρθει και κανένας άλλος από αυτούς που έρχονται κάθε χρόνο εδώ και στο πανηγύρι και δημιουργούν αυτό που δημιουργούν κάθε χρόνο. Επίσης, είπαμε σε συνεργασία με το Δήμο να βοηθήσει, ίσως και με ιδιωτική αστυνομία, αυτοί οι μαύροι που εμφανίζονται μετά το τέλος της περιφοράς, της εικόνας, που δεν έχουν τίποτα, βέβαια και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά εκεί που έχει φτάσει το πράγμα και έχει, να υπάρχει και να υπάρχει πλήρης έλεγχος, να υπάρχει πλήρης έλεγχος από τη δημοτική και από την ιδιωτική αστυνομία. Επίσης την παραμονή από το Σαββάτο, μάλλον η Πέτρου και Παύλου είναι η μέρα Τετάρτη. Από το Σαββάτο ο Εμπορικός Σύλλογος ξεκινάει τα καταστήματα να ξεκινήσουν προσφορές και την ημέρα, την παραμονή, να είμαστε όλη την ημέρα από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ ανοιχτά, ώστε ο κόσμος που θα έρθει να έρθει και στα καταστήματα και να κάνει τις συγκρίσεις και να βρει προσφορές λόγω της εορτής. Πώς πάει η κίνηση στα καταστήματα μέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε? Όχι, η κατακίνηση με όλα αυτά που γίνονται και με όλα αυτά που ακούμε είναι κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Με όλα αυτά που αφαιρούνται, ο κόσμος έχει καιρό να πληρωθεί, πολλοί όσοι δουλεύουν ακόμη, η ανεργία αυξάνεται, μοιραία έχουν αντίκτυπο και στα καταστήματα αυτό το πράγμα. Και το βλέπετε ότι κάθε μέρα προστίθονται κι άλλα που κλείνουν και θα συνεχίσουν να κλείνουν κι άλλα.